Τώρα, κατά το μήτο, ο Μουσουλμάνο Δήμαρχο μου στη Ροδόπη, ο οποίο λειτουργούσε ω εντολοδόχος του καθεστώτο Ερντογάν. Ο Γιώργο Ευγεννίδη είναι στο στούντιο, έχει αποκλειστικέ πληροφορίε. Γεια σου πήρω, καλησπέρα. καλησπέρα. Είναι μια πολύ σοβαρή διότι δεν πάβεται κάθε μέρα ένα δήμαρχο. Ο λόγο είναι, όπω βλέπουμε στα πλάνα μα, για τον κύριο Μουμίν Οντέρ. Είναι ο μουσουλμάνο δήμαρχο του Ιάσμου στην Ροδόπη, τον οποίο η επίσημη πολιτεία τον έχει στο στόχαστρο εδώ και πάρα πολύ καιρό, διότι φαίνεται ότι λειτουργούσε σαν ενεργούμενο του καθεστώτο Ερντογάν στην περιοχή. Τι έκανε ο κύριο Οντέρ, φέρεται να ξύλωσε του αντιδημάρχου του, επικαλούμενου λόγου εθνική ασφάλεια, ενώ του αποκάλεσε γκιουλενιστέ. Για τον ίδιο λόγο, ξύλωσε επίση επικεφαλή των υπηρεσιών των Δήμων και δεν ανανέωσε συμβάσει εποχικών εργαζομένων. Ενώ σε όσου υπαλλήλου ήταν μόνιμοι και άρα δεν μπορούσε να του πειράξει, τι έκανε, ξεκίνησε πειθαρχικέ δίωξει. Θέλω απλά να θυμίσω για την οικονομία τη συζήτηση ότι στην Ελλάδα έχουμε μουσουλμανική μειονότητα στη Θεράκη, δεν έχουμε τουρκική εθνική μειονότητα όπω φαντασιώνεται η Τουρκία. Όλα αυτά τα έχουν πιάσει στα ραντάρ του οι αρχέ. Ο κύριο Βορύδη έστειλε το θέμα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Θράκη για το τι θα κάνει το κράτο. Το πόρισμα πληροφορούμε ότι ήταν κόλαφο και πλέον ο κύριο Οντέρ παραπέμπεται με το ερώτημα τη και νομίζω ότι εκεί θα οδηγηθούμε στο πειθαρχικό συμβούλιο των οργάνων τοπική αυτοδιοίκηση. Και να δούμε από ό,τι μαθαίνουν αν υπάρξουν και άλλε διώξει από μηνύσει που θα δεχτεί από του εργαζόμενου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.